Για να ρούσω είμαι. Ναι, αλλά να ρούσισε. Άμα πες στην εκκλησία, το μάτι σε καρφό θα είναι πάση σέρα στην παρθένα στα τσιτσία. Δεύτερη μέρα του θεάτρου και είναι σχεδόν 5 η ώρα που ναι, αυτό το καθιστά λάθος το ότι είπα good morning, αλλά δεν θα σου πάω, συνήθως έτσι κάνουμε, αλλά ετοιμάζομαι να βγω και σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, ελπίζω να πάει πολύ καλύτερα από την πρώτη. Την πρώτη είχαμε κάτι αναποδιές τις οποίες θα σας αναλύσω στο τέλος του βίντεο. Μέχρι τότε πάω να δω τι έχω ξεχάσει, να ετοιμαστώ να φύγω. Σήμερα σκοπεύω να κάνω και μια έκπληξη στον Όρφεο, ο οποίος χτες έκανε ό,τι πιο γλυκό μπορούσε να κάνει ένας ξάδερφος. Μου είπε να πάω στην τσάντα του, να ανοίξω την μπροστινό τσιπάτικη του και να διαβάσω κάτι.
πάω, το ανοίγω και μου γράφει ένα γράμμα το οποίο ήταν ό,τι πιο cute. Ήθελε ουσιαστικά να μου ανεβάσει την ψυχολογία και τα λοιπά. Και μου χάρισε το πρώτο Όσκαρ, το οποίο από όσο κατάλαβα του φέρε ο αδερφός του από την Αμερική. Κάτι το οποίο είναι big deal. Και πραγματικά συγκινήθηκα. Οπότε σήμερα είμαι πανέτοιμη να ανταποδώσω. Ελπίζω να μου δουλέψει η εκδίκηση. Follow around. Γράμμα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, η έκπληξη έγινε, ελπίζω να δουλέψει. Μέχρι στιγμής είμαστε εκεί. Πάμε να κάνουμε πρόβα και σε μία ώρα, μία μισή ξεκινάμε. Ετοιμός. Φύγαμε. Ο κόσμος παιδιά γελάει. Και πάει το διήμερο, Ορφέα. Τελειώσαμε. Πάει το διήμερο. Ήταν δύο μέρες που προσωπικά την πρώτη μέρα εντάξει δεν είχε τόσο κόσμο, αλλά. Χάσαμε κι εμείς κάτι ατάκες, 2-3 σελίδες. Εντάξει, όμως τα παίξαμε καλά. Σήμερα είχε πάρα πολύ κόσμο. Πέρασαμε ωραία, ήταν πάρα πολύ. Κλαίγανε όλοι από τα γέλια, ναι. Μετά κλαίγανε επειδή ήταν. Ναι. Ήταν πάρα πολύ θερμή η ατμόσφαιρα. Γενικά, αφού δεν είχε ασθενοφόρο, νομίζω καλά. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Μοιραστήκαμε άλλη μια εμπειρία. Είχαμε ναι. Και τις δύο εκπλήξεις που κάναμε ένα στον άλλον. Η μία την έχω καταγράψει. Θα την δεις. Ναι. Να πω και εγώ ότι μου άφησε ένα υπέροχο βιβλίο το οποίο σίγουρα θα είναι υπέροχο. Το είδα. Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Surprise. Να ξυπάω κάτω να αλλάξω. Δεν το περιμέναμε τίποτα φυσικά. Και ανοίγω τη τσάντα μου, βγάζω τα ρούχα και δεν το πήρα χαμπάρι. Δίνομαι και πάω να κλείσω τη τσάντα και βλέπω το βιβλίο και το γράμμα από πάνω και είμαι σφασί. Πότε ήρθαν αυτά εδώ. Εντάξει, τουλάχιστον παιδιά πέτυχε. Εγώ ήμουν λίγο. Όχι, ναι, πέτυχε γιατί. Μάλλον το είχε βάλει και νωρίς και έκανα ώρα να το δω κιόλας. Το έβαλα όταν κατέβηκα κάτω. Εσύ δεν είχε κατεβεί και σου κάνω. Θα ντυθείς και μου κάνει. Όχι, δεν θα ντυθώ, θα ντυθώ πιο μετά. Ναι, λέω, έκανα ώρα να κατέβω. Ναι, μα έπεσε και το δύσκολο. 7.30 ώρα έρχεσαι την παράσταση. 7.29 εγώ θέλω να πω. Και έφτασα σπίτι, είναι 12.30 ώρα και εγώ υποτίθεται ότι αύριο έχω μάθημα στο Πανεπιστήμιο. Η δεύτερη μέρα ήταν, δηλαδή σήμερα, ήταν πολύ καλύτερα. Ο κόσμος γέλαγε ασταμάτητα, δηλαδή μέχρι και εμείς σαν ηθοποιοί, δηλαδή γελάγαμε, δεν μπορούσαμε να συμμαζευτούμε. Πράγμα το οποίο πραγματικά σου ανεβάζει την ψυχολογία, δηλαδή το πώς παίξαμε χτες και πώς παίξαμε σήμερα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω συνειδητοποιήσει ότι ποτέ δεν θα έχεις την ίδια παράσταση, ποτέ δεν θα παίξεις με τον ίδιο τρόπο.